Θα καλημερίσω αμέσως τον προσκεκλημένο μας. Αυτή την πρώτη ώρα ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κυριάκος Πιερακάκης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, κύριε Πρωτοσάλτε. Λοιπόν, με το καλό. Καλημέρα, Σοκρατές. Χρόνια πολλά. Κάνετε το πρώτο μεγάλο βήμα σε ό,τι αφορά και στον τομέα σας, αλλά θα έλεγα και αυτό που λέμε όταν λέμε μεταρρύθμιση. Είναι μια βαριά περίπτωση, ενώ με βάρος. Όχι αν είναι δύσκολη ή εύκολη, αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Αλλά είναι ένα μεγάλο ζητούμενο της ελληνικής κοινωνίας, η οποία ελληνική κοινωνία, βλέποντας τη δημοσκόπηση χθες του Γιώργου Αράπογλου της ΠΑΛΣ, ένα 30% αντιτίθεται μόνο. Το υπόλοιπο 70% είναι. Για μένα αυτό συνιστά εξέλιξη. Δεν θέλω να το πω πρόοδο κτλ. Είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Το γεγονός ότι μόλις ένα 30% της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο έχει μπολιαστεί δεκαετίες τώρα από μια φοβία για μένα κατ' ουσίαν, μια φοβία και μια ανασφάλεια και ένα συντεχνιασμό των συμμετεχόντων στην ανώτατη εκπαίδευση, έφτιαξε μαζί και η συντεχνία των πολιτικών, έφτιαξαν μια φοβία στην κοινωνία ότι θα έρθει ο μπαμπούλας των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εγώ σε αυτό που λέτε θα αναφέρω το εξής προφανές που το έχετε αναφέρει πάρα πολλές φορές από την εκπομπή σας. Έχουμε μείνει μόνοι μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει μόνη χώρα η οποία δεν έχει. Ούτε καν η Βόρεια Κορέα έχετε πει. Εσείς το έχετε φέρει αυτό. Το στοιχείο αυτό το λανσάρατε εσείς, κύριε Υπουργέ. Ομολογώ ότι αυτή τη στιγμή είναι προφανές. Ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης είναι μαζί μας. Είναι προφανές ότι έπρεπε να λύσουμε αυτή την παγκόσμια εκπαιδευτική ανορθογραφία. Δεν είναι πανάκια, είναι ένα κομμάτι μιας στρατηγικής το οποίο πρέπει συνολικότερα να αλλάξει το σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Θα κρυθεί και θα αξιολογηθεί, γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω την αγωνία. Θα ανοίξουν κάποια πανεπιστήμια, θα κρυθούν. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα δοκιμαστούν, θα κρυθούν και ο άνθρωπος ο οποίος θα καταβάλει δίδακτρα θα αποφασίσει. Είναι πολύ απλό το πράγμα, πάρα πολύ απλό. Πάμε ανάποδα, ναι. Να δούμε ποιος είναι ο στόχος. Ναι. Έχουμε 40.000 Έλληνες στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή που σπουδάζουν. Τα νούμερα μπορεί να είναι και περισσότερα. Αυτά είναι τα νούμερα τα οποία έχουμε καταγεγραμμένα. Οι 40.000 Έλληνες σε απόλυτους αριθμούς είναι περισσότεροι από τον αντίστοιχο αριθμό των Ισπανών. Που η Ισπανία έχει πολλαπλάσιο πληθυσμό. Είναι περισσότεροι από τον αντίστοιχο αριθμό των Άγγλων. Έχουμε 40.000 φοιτητές σε έναν πληθυσμό 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Ναι, είναι πολύ μεγάλο. 40.000 φοιτητές, φοιτητρίες. Κατά κεφαλή είναι ένας από τους μεγαλύτερους αριθμούς στον κόσμο. Συγκλονιστικός αριθμός, ακριβώς. Και αν προσθέσει κανείς αυτό και τη διάσταση ότι θα μπορούσαμε να έχουμε και ξένους φοιτητές στη χώρα μας, αυτό που κάνει η Κύπρος δηλαδή, το οποίο συζητάμε. Έχω ένα στοιχείο επ' αυτού να πω. Ότι μετακινούνται, θέλω να μου το επιβεβαιώσετε ή όχι, 8 εκατομμύρια φοιτητές στον κόσμο. 8 εκατομμύρια νέοι φεύγουν από την πατρίδα τους και πάνε κάπου, σπουδάζουν κάπου αλλού. Λογικό μου ακούγεται το νούμερο. Αλλά γενικότερα. Ναι, ότι είναι πρόβλεψη για το 25. Ότι είναι πρόβλημα. Έχουμε 5 εκατομμύρια. Έχουμε 5 και θα πάει σε 8. 5 εκατομμύρια φοιτητές μετακινούνται. Εγώ έχω δει μια στατιστική η οποία λέει ότι 40.000 αυτοί αφήνουν συνολικά μισό δισεκατομμύριο σε ξένες χώρες. Αυτή είναι η οικονομική διάσταση. Εγώ θα την έβαζα δευτερεύουσα, αλλά είναι πρακτή. Δεν μπορούμε να μην τη συζητάμε. Θα έχετε μετά και το διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Υπάρχει η διάσταση ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 40.000 Έλληνες στο εξωτερικό που θα ήθελαν οι περισσότεροι από αυτούς. Εγώ θα πω. Άνω των 30.000 να βρουν την εκπαιδευτική του σταδιοδρομία στη χώρα μας και δεν μπορούν. Κάποιοι πηγαίνουν για να κάνουν σπουδές, ας πούμε, σε κάποιες χώρες που το επιλέγουν, θέλουν να κάνουν ένα επόμενο βήμα ή ένα κάποιο ειδικό στοιχείο ή κάποια εξειδίκευση συγκεκριμένη. Νομίζω ότι περισσότεροι από αυτούς θα ήθελαν να μείνουν εδώ και απλώς δεν βρίσκουν τη συγκεκριμένη προοπτική που επιθυμούν. Αυτό λοιπόν οφείλουμε να το λύσουμε. Ένα, και δύο, οφείλουμε να λύσουμε το να φέρουμε περισσότερους ξένους φοιτητές στην πατρίδα μας. Βγήκε μια στατιστική που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, οφείλω να σας πω. Δεν το γνώριζα ως νούμερο, ως αριθμό. Η Ελλάδα είναι 8η στον αριθμό Αμερικανών φοιτητών ανά τον κόσμο. Με 4.000 περίπου Αμερικανούς φοιτητές. Αναζήτησα τα στοιχεία και προέκυπτε ότι σχεδόν όλοι τους έρχονται διαμέσου Αμερικανικών κολεγίων, είτε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια στη χώρα μας, το College Year in Athens. Συζητήσαμε με τους Πρετάνιους των Δημοσίων Πανεπιστημίων για το πώς θα μπορούσαμε να ανοίξουμε τα αγγλόφωνα μαθήματα των Δημοσίων Πανεπιστημίων που ήδη παρέχονται στο πλαίσιο του Erasmus με αμοιβή για τα Δημόσια Πανεπιστήμια σε αυτούς. Και φυσικά αυτό είναι κάτι θετικό. Δεν υπάρχει ο αντίλογος σε αυτό το πράγμα. Αλλά αν σκεφτεί κανείς πόσα μπορούμε να κάνουμε συνολικά από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Από την άρση του κρατικού μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση. Όλη η στρατηγική είναι μία και είναι
συνολικότερα το άνοιγμα, η διεθνοποίηση, η ενδυνάμωση της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τώρα, υπάρχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, το οποίο ακολουθούμε και το οποίο το τηρούμε πάρα πολύ πιστά. Είναι, και είναι ένα δόγμα, θα μπορούσε να πει κανείς, το οποίο βασίζεται πάνω στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό το σύστημα, αυτό το εκπαιδευτικό μας σύστημα βασισμένο πάνω σε αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις, τις αδιάβλητες, τις απόλυτα σίγουρες και βέβαιες για τον υποψήφιο και την υποψήφια που διαγωνίζονται. Μετά όμως από ένα μεγάλο κόπο και αφού προέλθουν από μια μέση εκπαίδευση η οποία είναι προβληματική. Φαντάζομαι θα είναι το επόμενο σας βήμα. Φυσικά. Η μέση εκπαίδευση έχει πρόβλημα. Τελεία. Τώρα δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Αλλά ενδεχομένως το πρόβλημα επιτείνεται ακριβώς γιατί και το ελληνικό πανεπιστήμιο δεν θέλει να κάνει μια άλλη δουλειά, αλλά θα το αφήσω και αυτό κατά μέρος. Αυτό που απασχολεί σήμερα τους ανθρώπους από τα μηνύματα που παίρνουν, τους πολίτες και συμπατριώτες μας, είναι με ποιους όρους θα μπαίνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια οι υποψήφοι και οι υποψήφιες και τι θα συμβεί με τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που θα είναι απόφοιτοι αυτών των πανεπιστημίων. Δύο-τρία σημεία πάνω σε αυτό που είπατε, γιατί νομίζω έχει αξία να το δούμε ολιστικά. Την παιδεία πρέπει κανείς να τη δει συνολικότερα, όχι αποσπασματικά. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μια σειρά από ενέργειες. Να πω ένα βήμα πριν ότι το πρώτο νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Γιατί είναι ένας τομέας στον οποίο η χώρα μας δεν είχε επενδύσει τις προηγούμενες δεκαετίες όσο θα μπορούσε. Το αναφέρω επίτηδες αυτό, γιατί είναι τρία κομμάτια. Αν δείτε ομιλίες του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Βουλή στις αρχές του 20ου αιώνα, συνδέει την επαγγελματική εκπαίδευση, την τότε τεχνική εκπαίδευση, με την οικονομική ευρωστία της χώρας. Εκεί λοιπόν τι λέμε, θέλουμε να αλλάξουμε τους οδηγούς κατάρτισης, όπως λέμε, με το ονομάζουμε τα ΙΕΚ, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, δημιουργούμε κάμπουσες μαζί με τα ΕΠΑΛ. Μια ολόκληρη στρατηγική είναι αυτή. Στο πανεπιστήμιο τι λέμε, ότι πρέπει το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο να στηριχθεί οικονομικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός πάνω από ένα δισεκατομμύριο σε συνολικότερες χρηματοδοτήσεις του ελληνικού δημοσίου πανεπιστήμιου και να απογραφειοκρατικοποιηθεί. Το έχετε αναφέρει πάρα πολλές φορές κι εσείς. Ο Υπουργός Παιδείας χρειάζεται να υπογράφει αλλαγές του 1 ευρώ στους προϋπολογισμούς των δημοσίων ανώτατων ιδρυμάτων εντός του προϋπολογισμού τους. Αυτό το λέω σαν ένα παράδειγμα για να καταλάβουν και οι ακροατές ακριβώς τι σημαίνει γραφειοκρατία ουσιαστικά σε αυτές τις δομές. Και βέβαια και οι ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας και άλλα πράγματα πρέπει γενικά να δώσουμε ευελιξία για να μπορέσουν οι Πριτάνες, για να μπορέσουν τα πανεπιστήμια να κάνουν ακόμη καλύτερα και ευκολότερα τη ζωή τους. Προφανή πράγματα δηλαδή. Στο υπόλοιπο κομμάτι τι λέμε, ότι όπως όλες οι άλλες χώρες του πλανήτη πρέπει να λύσουμε και το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων γιατί αυτή η απαγόρευση, εγώ θα σας πω, είναι υποκριτική. Βάζω δύο διαστάσεις εδώ για να το συνδέσω και με την ερώτησή σας. Το ένα κομμάτι που έχει σχέση με αυτή την υποκρισία έχει να κάνει με το ότι λέει κάποιος, ας πούμε, ότι έχουμε ένα σύστημα απόλυτης, αν θέλετε, δικαιοσύνης. Δεν το έχουμε, διότι η λογική του είναι κλειστών συνόρων, αν το δει κανείς έτσι. Πάρα πολλά παιδιά, οι 40.000 αυτοί οι νέοι Έλληνες σπουδάζουν στο εξωτερικό, αν δεν μπορέσουν να σπουδάσουν εδώ. Η δουλειά η δική μας είναι να μεταφράζουμε. Όταν στο ελληνικό πανεπιστήμιο εισάγονται πόσες νέοι και νέες, κύριε Υπουργέ. Δεκάδες χιλιάδες κάθε χρόνο στους Πανελλήνες, αλλά. Αυτό 80-40 είναι μια αναλογία. 80 μέσα, 40 έξω. Να προσθέσω σε αυτό όμως, επειδή έχει πολύ νομίζω αξία, ότι το θέμα εδώ πέρα είναι να μεταφράζουμε διαρκώς, και αυτή είναι μια κουβέντα που έχει γίνει πολύ το τελευταίο διάστημα και με το Σύνταγμα και με το πώς μεταφράζει κανείς γενικότερα κοινωνικά αιτήματα. Ποιο είναι το κοινωνικό αίτημα της εκπαίδευσης, ποιο είναι το κοινωνικό αίτημα της παιδείας, για να το πω ευρύτερα. Είναι μεταπολεμικά αυτό το οποίο λέμε η κοινωνική κινητικότητα. Τι θέλει κάθε ελληνική οικογένεια. Κάθε ελληνική οικογένεια ήθελε το καλύτερο για τα παιδιά της. Και αυτό μεταφράστηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο να γίνουν κυρίως. Στο να γίνουν τα παιδιά επιστήμονες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εγώ θα πω ότι τα χρειαζόμαστε όλα. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να είσαι πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνεις. Εκεί πραγματικά διακρίνεσαι. Αλλά είναι πολύ σπουδαία αυτή, αν θέλετε, αυτό το ελληνικό όνειρο, όπως θα λέγαμε. Κάποτε αυτό ερμηνεύτηκε αλλιώς τη δεκαετία του 70. Τη δεκαετία του 1975 στο Ελληνικό Σύνταγμα ορίστηκε με έναν πάρα πολύ αυστηρό και συγκεκριμένο τρόπο. Τα πράγματα δεν μένουν στατικά όμως μέσα στον χρόνο. Και πρέπει να μπορούμε να εξελισσόμαστε, γιατί διαφορετικά θα μας περάσουν οι εξελίξεις. Εκείνη η ερμηνεία συνέδεσε το πανεπιστήμιο, το κρατικό, το περίκλειστο που λέτε εσείς, με το κράτος.
με το, δηλαδή άνοιξε μία οδό. Με αυτό το πτυχίο μπαίνεις μέσα στο δημόσιο. Ναι, αλλά από τότε τα πράγματα έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχουν εξελιχθεί. Κάποιες αγωνίες έρχονται από εκεί, φαντάζομαι, από εκείνη την περίοδο. Από τότε τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ναι. Όταν ο συνταγματικός νομοθέτης ερχόταν το 1975 να φτιάξει το συγκεκριμένο άρθρο, δεν υπήρχε ανεξάρτητη αρχή ενότητα της εκπαίδευσης ΕΘΑΕ για να μπορεί να πιστοποιεί την κρατική εποπτεία όπως υπάρχει τώρα. Και γενικότερα. Πάνω σε αυτή την εξέλιξη πρέπει να μπορούμε να κινηθούμε. Είναι θέμα υπαρξιακό για τη χώρα, κύριε Πρωτοσάλτε. Πριν πάμε στο κάθε κριτήριο, να δούμε το πλαίσιο. Είναι απολύτως υπαρξιακό, γιατί αν δει κανείς, βλέπουμε την πολύ δύσκολη συνθήκη και τα τραγικά περιστατικά χθες στην Πράγα, στη Τσεχία. Και είχα αναφέρει την Τσεχία ως παράδειγμα πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή. Το 2000 η Τσεχία είχε το μισό κατακεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας. Δηλαδή, ουσιαστικά η οικονομία ήταν για κάθε άτομο μισή από ό,τι ήταν στη χώρα μας. Σήμερα η Τσεχία είναι 30% παραπάνω σε κατακεφαλήν ΑΕΠ. Μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Και μετά την πτώση του τείχους, τρέξανε. Δεν μπορούμε να είμαστε διαρκώς σε μια λογική αυταρέσκειας. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να τα αλλάξουμε και να τα βελτιώσουμε, γιατί μπορούμε, έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Χρειάζεται να μπούμε σε μια εποχή περιέργειας και αυτοβελτίωσης. Αυτό είναι το πνεύμα λοιπόν αυτής της διαδικασίας και το πνεύμα είναι να ανοιχτεί η Ελλάδα, γιατί έχει καταπληκτική ακαδημαϊκή διασπορά πέρα από τους ακαδημαϊκούς μας εδώ, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από όλο αυτό το πράγμα. Να φέρουμε λοιπόν πολλούς ξένους φοιτητές στη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι μερικά πράγματα τόσο προφανή που τα ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το να γίνουμε παγκόσμιο κέντρο σε σπουδές φιλοσοφίας. Ένα παιδί θα πασχίζει και η μάμα του και ο μπαμπάς του, θα πληρώνουν φροντιστηριακή υποστήριξη προκειμένου να βγάλει καλό βαθμό για να μπει σε μια καλή σχολή επιλογής στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αντιστοίχως, ένα άλλο παιδί με τα χρήματα που θα δαπανίσει ο πατέρας του για τις σπουδές του ή η μαμά του και οι δύο μαζί ή ένας ξεχωριστά, θα μπορεί να εγγραφεί σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο με ποιο βαθμό, κύριε Υπουργέ? Θα υπάρχουν κριτήρια τα οποία θα είναι κομμάτι του φακέλου ουσιαστικά για κάθε μη κρατικό πανεπιστήμιο που θα κατατίθενται στην Εθνική Αρχή Ενότητα της Εκπαίδευσης για έγκριση. Σε αυτό ένα σημείο. Τα κριτήρια τα οποία πάμε να βάλουμε στον νόμο, τα οποία είναι πολύ αυστηρά, αφορούν τα κτίρια, αφορούν τους καθηγητές, αφορούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια, μέσα σε αυτά είναι και αυτό που ρωτάτε. Αφορούν οικονομικά κριτήρια, βιωσιμότητας. Αν τα βάλετε κάτω και τα συγκρίνετε με οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, γιατί μιλάμε εδώ πέρα για εγκατάσταση ουσιαστικά μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων μη κρατικών πανεπιστημίων, είναι τα αυστηρότερα. Μακράν. Έχουμε, αν θέλετε, μια μέρημνη, επειδή κάνουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή, να βάλουμε πράγματα στο νόμο ως κριτήρια, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα οριζόντουσαν απευθείας από την ανεξάρτητη αρχή. Δεν καταλαβαίνω το μη κερδοσκοπικό. Δεν ξέρω αν το κάνετε για να μην προσκούσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά τι θα πει μη κερδοσκοπικό? Πώς θα κρατηθεί αυτό? Ποιος θα το πραγματοποιήσει? Θεωρούμε ότι είναι, αν θέλετε, ένας συγκερασμός, μια σύγχρονη ανάγνωση του άρθρου 16 υπό το φως του νοσιακού δικαίου ως ένα ασφαλές βήμα για να προχωρήσουμε. Από εκεί πέρα, εμάς αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, εγώ θα σας το πω ευθέως, είναι τα κριτήρια ποιότητας. Δηλαδή, επί της ουσίας, αυτό το οποίο κρίνει ένα πανεπιστήμιο, πραγματικά, πραγματολογικά, είναι το πόσο ποιοτικό είναι, το τι σπουδές παρέχει και πώς τις παρέχει. Αυτά είναι τα ουσιαστικά σημεία. Από εκεί και πέρα, όμως, νομίζω ότι οφείλουμε να κάνουμε αυτό το βήμα με μέρημνα, με σοβαρότητα και να είναι, αν θέλετε, απολύτως συμβατό και με το πνεύμα του συνταγματικού νομοθέτη. Ο νόμος σας θα κριθεί στο Συμβουλίο της Επικρατείας εν τέλει? Όλοι οι νόμοι του Υπουργείου Παιδείας, αν το δείτε. Εγώ θα σας πω δύο παραδείγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον, τα ανέφερα και τις προηγούμενες ημέρες. Λέμε, ας πούμε, εκείνοι που κοιτάζουν τα πράγματα κατά γράμμα. Στο Σύνταγμα αναφέρεται λέξη δωρεάν. Ναι, αλλά υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχουμε δίδακτρα στα μεταπτυχιακά. Είναι κομμάτι της ελληνικής δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το έχουμε διαμέσου των δημοσίων πανεπιστημίων για τη βιωσιμότητά τους. Αυτό κρίθηκε ο Συμβούλιο της Επικρατείας και κρίθηκε με ένα τελολογικό σκεπτικό ότι το 1975 δεν υπήρχαν μεταπτυχιακά κατά αυτόν τον τρόπο για να μπορεί κανείς να κάνει μια στατική ανάλυση μέσα στον χρόνο. Και αν μου επιτρέπετε, πριν φτάσουμε σε ανώτατη εκπαίδευση, έχουμε ιδιωτική πρωτοβάθμια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Διότι αυτό έχουμε που λέτε. Έχουμε και ιδιωτική νοσοκομιακή κάλυψη. Υγεία ιδιωτική, με ιδιωτικά θεραπευτήρια. Αυτό που λέτε. Αλλά είναι άλλο πεδίο εκείνο. Όμως ας μείνουμε στην εκπαίδευση. Είναι και απόλυτη αντίφαση. Ναι. Διότι τι έχουμε κάνει? Έχουμε επιτρέψει δημόσια και μη κρατική εκπαίδευση στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
και το απαγορεύουμε στην προαιρετική εκπαίδευση. Δεν θέλω να σχολιάσω την κακή παρεχόμενη υπηρεσία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που οδηγεί τους γονείς στο να πληρώνουν εξωεκπαιδευτική, εξωσχολική υποστήριξη. Εγώ σε αυτό θα σας πω ότι υπάρχουν μεγάλες προσπάθειες μεταρρυθμιστικής πρόοδου τα τελευταία χρόνια από την εισαγωγή της αξιολόγησης και άλλα πράγματα. Στην παιδεία υπάρχει παράμετρος, το ξέρετε πολύ καλά. Είναι το ανάποδο του προηγούμενου Υπουργείου που διαχειρίστηκα. Στην ψηφιακή πολιτική μπορείς να κάνεις κάτι και να το δεις να γίνεται σε 24 ώρες. Το 13.033 το φτιάξαμε σε 24 ώρες τότε για τον COVID. Η παιδεία είναι το άλλο άκρο. Βάζεις ένα σπόρο και από το σπόρο πρέπει να φυτέψει ένα δέντρο. Και θέλεις χρόνο για να μπορέσεις να αντιστρέψεις αποτελέσματα όπως τα αποτελέσματα τα οποία είδαμε στην Πίζα, τα οποία εξόχως μας προβλημάτισαν. Αλλά θεωρήστε δεδομένο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρέμβουμε σε όλο αυτό. Δηλαδή, επειδή αναφέρατε το φροντιστήριο. Εγώ θα σας πω ότι έχουμε ήδη κάνει μία ανακοίνωση, χωρίς να ισχυριζόμαι την επανάκεια, το είχε αναφέρει και ο Πρωθυπουργός. Ψηφιακή είναι σχετική διδασκαλία. Όλοι οι Έλληνες να ψηφιοποιηθεί, να κάνουμε την ίδια, αν θέλετε, παρεχόμενη υπηρεσία. Να αλλάξει η αντίληψη, η εκπαίδευση δεν περνάει από το μυαλό σας. Απόλυτα περνάει. Αναφέρω. Δηλαδή να μην είναι το σχολείο εξεταστικό κέντρο, το σχολείο η μέση εκπαίδευση. Δηλαδή γυμνάσιο, λύκειο, να εκπαιδεύουν τα παιδιά, να τα μορφώνουν τα παιδιά. Αυτό επειδή είναι ένας χώρος από τον οποίο έχουμε περάσει όλοι, υπάρχουν και πολύ ισχυρές απόψεις. Εγώ θα σας πω αυτό που έχω καταλάβει και έχω μεταβολήσει ο ίδιος. Πρέπει να κάνουμε πράγματα και παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα για να λειτουργήσει η αλλαγή. Οπότε εγώ σας ανέφερα ένα επίπεδο, χωρίς να ισχυρίζουμε την επανάκεια. Ένα ψηφιακό εργαλείο για να μπορέσει να βελτιωθεί, αν θέλετε, η παρεχόμενη υπηρεσία της ενισχυτικής διδασκαλίας. Φτάνει αυτό ούτε κατά διάνοια. Πρέπει να εμπεδοθεί περισσότερη αξιολόγηση. Πρέπει να παρεύουμε στα προγράμματα σπουδών. Πρέπει να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Από το 25 ξεκινάμε το πολλαπλό βιβλίο που ξεκίνησε η προκατοχός μου. Είναι κεραμέως, το δρομολόγησε και τώρα θα έρθει το 25 ουσιαστικά. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Θα τα συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα για την μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία του ανοιχτού σχολείου που θα έπεται. Εδώ όμως, για να μείνουμε, θα πω ότι αυτή η μεταρρύθμιση έχει την αξία της ακριβώς επειδή είναι σωστά ζυγισμένη. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι η ναυαρχίδα της στρατηγικής. Αυτό θέλω να τονίσω. Ήταν, είναι και θα είναι. Αλλά εκεί πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για να το ανοίξουμε. Να το ανέφερα πριν, ας πούμε αυτό. Τα αγγλόφωνα μαθήματα, ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομεριακές στρατηγικές οι οποίες αθριζόμενες κάνουν μια πολύ μεγάλη ποιοτική αλλαγή. Και αυτό θα το δείτε και στο νόμο. Αλλά σε ό,τι αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, νομίζω αναφέρατε πριν τη δημοσκόπηση. Εγώ δεν θα αναφέρω τη δημοσκόπηση τόσο. Νομίζω ότι το κοινωνικό αίτημα έχει οριμάσει, όπως λέτε. Θα αναφέρω ξανά αυτό. Σε όλες τις χώρες του πλανήτη, ανεξάρτητα από το τι πολιτικό κόμμα τις διοικεί ιστορικά, αυτό τόλισαν. Εδώ ακόμη κάνουμε μια συζήτηση η οποία είναι δογματικού χαρακτήρα για ένα κομμάτι της κοινωνίας, λες και είμαστε 50 χρόνια πίσω. Δεν είναι το ότι το συζητάμε τόσο πολύ είναι το περίεργο. Ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης στο Ραδιοθάλαμο. Λοιπόν, για να τα βάλουμε, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας άλλη μια φορά. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, ας τα βάλουμε σε μια σειρά. Και στη συνέχεια θα προσπαθούμε να λιάνουμε και τις όποιες αγωνίες παρουσιάζονται κυρίως από την πλευρά του Δημόσιου Πανεπιστημίου και τι όλη αυτή η προσπάθεια αγκαλιάζει πρωτίστως το Δημόσιο Κρατικό Δωρεάν Πανεπιστήμιο. Έτσι. Φυσικά. Ναι. Μα αναφέραμε κάποια πράγματα πριν σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία απλώς θέλουν κάποιες διευκρινήσεις. Ο αριθμός 40.000 που αναφέραμε. Ναι, αυτό έχει δίκιο η παρατήρηση. Ο Γιώργος μου κάνει μια παρατήρηση. Έχετε δίκιο. Είναι δικό μου λάθος. Πρέπει να το πάρω εγώ πάνω μου πριν το πείτε εσείς. Αναφερόσασταν στο ότι 40.000 φοιτητές σπουδάζουν στο εξωτερικό. Είπα εγώ αυτό εκείνη την ώρα ότι ναι, αλλά 80.000 εισάγονται στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν είναι σωστή η αναλογία. 68.000 εισάγονται το χρόνο. 68 στο χρόνο και 68.000 φοιτητές σπουδάζουν, εισάγονται στα πανεπιστήμια. Και 40.000 έχουμε. Όλα. Και μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Είναι όλοι όσοι λείπουν και φεύγουν στο εξωτερικό. Με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε καταγεγραμμένα. Το νούμερο ισχυρίζονται αρκετοί ότι είναι κατά τη μεγαλύτερο. Περιμένουμε να το αποτιμήσουμε εκ νέου. Και πάλι είναι από τα μεγαλύτερα. Η αναλογία δεν είναι ευθεία. Πολύ σωστά με παρατηρεί ο Γιώργος. Δεν είναι σωστή η σύγκριση που κάνω με τον απόλυτο τρόπο. Δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε. Βγάζουμε έναν αριθμό και τον συγκρίνουμε με τις άλλες χώρες. Αυτή είναι η δόκιμη σύγκριση. Η Ισπανία έχει 35.000. Και η Ισπανία έχει πολλαπλάσιο πληθυσμό από την Ελλάδα. Η Πορτογαλία που έχει συγκρίσιμο αριθμό, ας πούμε, πολιτών με τη χώρα μας κοντινό, έχει 13.000. Αυτό δείχνει
κάποια ναι. πράγματα. Και αυτά τα πράγματα είναι που θέλουμε αλλά να αναφέρουμε. Τώρα, βέβαια, δεν έχετε καταλήξει ακόμη στο. Εγώ επιμένω λίγο στον τρόπο εισαγωγής. Όχι, εκεί... ο τρόπος εισαγωγής πολύ απλά. Ναι, θα είναι με κριτήρια του Πανεπιστημίου που θα έρθει να συνεργαστεί ναι. στην Ελλάδα. Βεβαίως. Θα είναι με κριτήρια δικά μας. Θα είναι με κριτήρια του Πανεπιστημίου, τα οποία συνολικά θα κατατίθενται σε ένα πλαίσιο ενός ευρύτερου φακέλου που θα παίρνει η ΕΘΑΕ, η ανεξάρτητη αρχή ενότητα της εκπαίδευσης, στα χέρια της. Και να πω για κάτι, κύριε Πορτοσάλτε, εδώ πρακτικά. Το κάθε πανεπιστήμιο θα παίξει το κύρος του σε αυτή την εξίσωση. Δεν πρόκειται τα κριτήρια αυτά να είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι θα είναι. Και υποχρεωτικά θα πάμε και σε ένα γενικό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα, σε επόμενη φάση, το εκεί κατατείνει, του ενός απολυτηρίου, σοβαρού απολυτηρίου του λυκείου, αν αντιλαμβάνομαι καλά. Δηλαδή όταν το λύκειο θα συγκροτηθεί, θα αξιολογηθεί και τα λοιπά, θα βγάλει ένα απολυτήριο στο τέλος. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι αυτή τη στιγμή πάμε κλιμακωτά, πάμε βήμα-βήμα. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Διαβάσαμε και τα σχόλια πριν, τα είδαμε και μαζί, που μιλάνε και για την επαγγελματική εκπαίδευση που ανέφερα πριν. Ότι λέει θέλουμε τεχνίτες. Η απάντηση είναι θέλουμε τα πάντα. Θέλουμε μια χώρα ευκαιριών. Και άρα ξεκινάμε με την πρώτη μεταρρύθμιση. Επαγγελματική εκπαίδευση. Να το διαβάσω και αυτό. Νίκος Κορδαλής. Καλά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά γιατρούς έχουμε. Ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς και συγκολητές δεν έχουμε. Ακριβώς γι' αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη επένδυση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και αναφέρω κωδικοποιημένα ότι θα δώσουμε πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για τα εργαστήρια τα οποία υπάρχουν στα κάμπουσεις, δηλαδή μαζί με τα ΕΠΑΛ και τα ΙΕΚ αυτή τη στιγμή. Ακριβώς γι' αυτό θα έχουμε 130 νέους οδηγούς κατάρτισης στα σημερινά ΙΕΚ που, όπως είπαμε, το ονομάζονται. 130 νέα επαγγέλματα ουσιαστικά. Και μετά τι θα κάνουμε, θα φτιάξουμε 60 περίπου δομές κάμπους και θα πάμε να αντιστοχεύσουμε θεματικά. Πήγαμε με τον Πρωθυπουργό στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη πριν από λίγες μέρες, στο ΕΠΑΛ, στο πρότυπο ΕΠΑΛ, για να ανακοινώσουμε τις συντεταγμένες αυτής της στρατηγικής. Με το που πηγαίνεις σε αυτό το υπέροχο σχολείο, στο πρότυπο ΕΠΑΛ, στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη, στο Πέραμα, οπτικοποιείται από εκεί που είναι το σχολείο το αντικείμενο αυτού που θέλουμε να κάνουμε. Να στοχεύσουμε ουσιαστικά αυτές τις δομές. Σας καλώ να πάτε, είναι εντυπωσιακό. Να στοχεύσουμε αυτές τις δομές θεματικά σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Υπάρχουν άλλα σημεία στη χώρα μας που μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα με άλλο τρόπο. Δηλαδή στην Αρκαδία, για παράδειγμα, ναι. το κρασί. Ένα κομμάτι λοιπόν στρατηγικής είναι αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι πώς μεταρρυθμίζεις το πανεπιστήμιο. Και εκεί πέρα κάτσαμε μαζί με τους Πρετάνες, μαζί με τη Σύνοδο των Πρετάνων και ρωτήσαμε ποια είναι όλα εκείνα τα γραφειοκρατικά ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και σας ενοχλούν και πρέπει να τα λύσουμε. Γιατί το Σύνταγμα μιλάει για αυτοδίκητο. Να πω δηλαδή το εξής και σε όσους έχουν συγκεκριμένες αποτυπωμένες θέσεις αυτές τις μέρες. Έτσι ώστε το κάθε πανεπιστήμιο που έχει και το αυτοδιοίκητό του, να μην χρειάζεται μια νταντά, με συγχωρείτε, το Υπουργό Παιδείας, κύριο ή κυρία, διαχρονικά, και να τα κάνει μόνο του το πανεπιστήμιο. Για μένα εδώ υπάρχει και μια υποκρισία σε κάποιους που είναι πολύ οριτζιναλιστές σε σχέση με το πώς διαβάζουν το Σύνταγμα. Όταν δηλαδή μιλάει για αυτοδιοίκητο και πρέπει ο Υπουργός Παιδείας να υπογράφει μεταβολές ενός ευρώ στον προϋπολογισμό, εκεί δεν παραβιάζεται. Παραβιάζεται μόνο κατά το δοκούν. Άρα θέλω να πω ότι εντάξει, εδώ πέρα η ουσία είναι να μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο για την εποχή μας με βάση συγκεκριμένους όρους. Ανέφερα την Τσεχία πριν. Δηλαδή, όταν το πανεπιστήμιο, με συγχωρείτε, είναι μπροστά η είσοδος του Κουρελαρία και μεθαύριο θα συγκρίνεται με ένα άλλο πανεπιστήμιο, με ένα άλλο κτίριο, το οποίο θα έχει τις προϋποθέσεις του, θα τις κουβεντιάσουμε αμέσως μετά, που, θα έχει άλλη μια εικόνα, δεν θα φταίει ο Υπουργός Παιδείας. Με συγχωρείτε. Εγώ θα πω. Όποιος είναι τότε Υπουργός Παιδείας. Με συγχωρείτε, θα πρέπει το πανεπιστήμιο το ίδιο να αλλάξει τις ευθύνες του, αν θέλει είσοδο Κουρελαρία και να συγκρίνεται με ένα άλλο που δεν θα είναι Κουρελαρία. Κύριε Πρωτοσάλτε, εγώ θα σταθώ στο εξής. Έχουμε, αν ανοίξουμε αυτή τη στιγμή τα site των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων και αρχίσουμε και διαβάσουμε τα βιογραφικά των καθηγητών, είναι εξαιρετικά. Έχουμε πάρα πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό. Η αγωνία ποια είναι, δεν καταλαβαίνω. Το πρώτο είναι αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο, δεν υπάρχει λόγος για καμία αγωνία. Διότι αυτή τη στιγμή, αν δείτε το σύνολο των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν τα δημόσια ΙΕ με αυτά, είναι πραγματικά, δείχνουν, αν θέλετε, τη στοχοποίηση. Μια που είπατε χρηματοδότηση. Επειδή για να πάρω λίγο αυτή την αγωνία, να περπατήσω πάνω στη διαδρομή της αγωνίας. Θα χρηματοδοτήσετε ιδιωτικό πανεπιστήμιο ως κράτος, εμείς οι φορολογούμενοι πολίτες. Με συγχωρείτε εσείς, ενώ εμείς οι φορολογούμενοι πολίτες θα χρηματοδοτήσουμε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Όχι. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο. Γιατί ακούω τι θα γίνει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Τι σε νοιάζει. Δηλαδή, το δημόσιο πανεπιστήμιο βεβαίως να απαιτεί χρήματα παραπάνω από το κράτος. Ναι, και να τα απαιτεί και να στηριχθεί. Για το διπλανό μαγαζί, ποιος είναι ο καημός, δεν καταλαβαίνω. Γι' αυτό και λέω ότι η στρατηγική. Θα βγει από την τσέπη μας, όχι. Θα έρθει, θα έρθουν κάποιοι να επενδύσουν. Θα δούμε ποιοι είναι αυτοί. Θα τους κουβεντιάσουμε πάντως, τώρα. Έχει αξία να σταθούμε στο ότι προκάτοχός μου είναι η Κεραμέως, ξεκίνησε μια πάρα πολύ σοβαρή στρατηγική διεθνοποίηση στο ελληνικό δημοσίου πανεπιστημίου. Αυτή τη στρατηγική, όπως έχει
μπει, έχει ξεκινήσει, έχει μπει το νερό στα βλάκι. Εμείς θα έρθουμε τώρα να τη χρηματοδοτήσουμε περαιτέρω για να στηθούν κοινά πτυχία, κοινά μεταπτυχιακά, με μεγάλα ξένα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Δηλαδή, ενώ θα έρχονται ενδεχομένως παραρτήματα. Την ώρα εκείνη όμως που θα έρχονται τα παραρτήματα, θα βγαίνουν οι φοιτητές στους δρόμους, επειδή θα τους βγάζει η αριστερά έξω και η ελάσσον αντιπολίτευση και θα φωνάζουν κάτω τα ιδιωτικά πανεπιστήμια την ώρα που θα έρχεται το μεγάλο πανεπιστήμιο, το διεθνές, να συνεργαστεί με το δικό τους πανεπιστήμιο, το κρατικό. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι εκτός εποχής. Επί της ουσίας αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τον ακούσατε, ανέφερε το παράδειγμα της Κύπρου, όχι επειδή θέλουμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κάθε χώρα πρέπει να έχει τη δικιά της μεταρρυθμιστική διαδρομή και έχει και τη δικιά της θεσμική ιστορία και τις δικές της προδιαγραφές. Θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά αν δείτε πώς συμφώνησαν τα πολιτικά κόμματα στην Κύπρο, είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είχαν έρθει στη Βουλή ουσιαστικά. Στην εφαρμογή του Μνημονίου είχαν συμφωνήσει πριν από 10 χρόνια, κύριε Πιερακάκη. Με συγχωρείτε, είχαν συμφωνήσει νωρίτερα πριν. Είναι πολύ πιο ευφυής η Κύπρη, το κυπριακό πολιτικό σύστημα είναι πολύ πιο δυνατό από το δικό μας. Εγώ θέλω να αναφέρω το εξής. Είχε έρθει η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Κυπριακής Βουλής στην δικιά μας Βουλή και καθίσαμε ουσιαστικά παρατεταγμένοι από τη μία και από την άλλη πλευρά τα κυπριακά και τα ελληνικά κόμματα, οι εκπρόσωποι παιδεία. Το κυπριακό ΑΚΕΛ διαφωνεί σε ειδικά παρεμπιστή του κυπριακού ΑΚΕΛ διαφώνησε, κύριε Πιερακάκη. Αυτό πάνω από. Το συμφώνησαν όλα τα κόμματα. Και είναι ωραίο να μπορούν να έχει, γιατί θα έχουμε όλοι διαφωνήσει ο καθένας μας. Σε τι υπολείπεται το Κυπριακό ΑΚΕΛ από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Όλοι μας έχουμε τις αποχρώσεις μας. Και είναι σπουδαίο να έχουμε τις αποχρώσεις μας. Αυτό είναι ο πολιτικός διάλογος. Είναι άλλο πράγμα να μπολιάσουμε το διάλογο. Εγώ θα καλέσω όλα τα κόμματα να μας πούν προτάσεις. Ακόμη και αυτά που θα διαφωνήσουν θα έχουν στοιχεία μέσα στη διαφωνία τους που θα προσπαθήσουμε κομμάτι να τον ενσωματώσουμε. Αλλά άλλο αυτό και άλλο η διαφωνία για τη διαφωνία. Τώρα συζητάμε κάτι που είναι παγκοσμίως λυμένο. Διάλειμμα. Ακόμη και στη Βόρεια Κορέα. Όπου είπατε, υπάρχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Βόρεια Κορέα. Αυτό είναι ανεκδοτολογικού χαρακτήρα, αλλά είναι αλήθεια. Δεν είναι το παράδειγμα προφανώς. Όχι, έχει ο Γιούν, όπως τον λένε, ο Ουν έχει πανεπιστήμιο. Έχει η Κίνα, έχει το Βιετνάμ, έχουν πολλές χώρες οι οποίες δικούνται από οποιασδήποτε μορφής πολιτικό κόμμα. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κυριάκος Πιερακάκης, στο Ζωθάλαμο. Κύριε Υπουργέ, βλέπω ότι υπάρχει στην επιχειρηματολογία αυτό που έξω ακούμε όλοι και ακούει και κοινό, ότι περιμένουμε να έρθουν τα μεγάλα πανεπιστήμια, τα διεθνή, και να κάνουν εδώ παραρτήματα στο ιδιωτικό σκέλος τώρα. Δεν μιλάω μόνο το δημόσιο, όπως το έχει ξεκινήσει η κυρία Κεραμέως, μπορεί να υπάρχουν συνεργασίες με τα δημόσια πανεπιστήμια. Οκ, αυτό το κουβεντιάσαμε και να. Και τώρα θα το χρηματοδοτήσουμε κιόλας. Βεβαίως και μπράβο. Θα προσθέσουμε χρηματοδότηση για να έρθουν μεγάλα ξένα πανεπιστήμια σε κοινά. Συγχαρητήρια και πάμε παρακάτω. Σε ό,τι αφορά στο ιδιωτικό σκέλος, ας πούμε δεν έρχονται τα μεγάλα διεθνή πανεπιστήμια, αλλά έρχονται άλλοι φορείς και με βάση τα κριτήρια που έχετε βάλει, δηλαδή 30 καθηγητές ή με όλοι τους, με τα διδακτορικά τους. Το οποίο επαναλαμβάνω είναι τα αυστηρότερα που θα διαπιστώσετε. Με το κάμπους πρέπει να κάνουν, φαντάζομαι δεν θα είναι σε πολυκατοικίες. Υπάρχουν συγκεκριμένα κτηριολογικά κριτήρια. Μπράβο, ωραία, πολύ καλά. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και αυτές οι όποιες άλλες προϋποθέσεις με την εγγυητική επιστολή. Έρευνα, τα πάντα. Τα πάντα. Αυτά που φαντάζεστε ότι είναι τα κριτήρια υπάρχουν όλα. Δεν έρχονται τα διεθνή πανεπιστήμια. Θα έχει εκπέσει η αξία της προσπαθίας. Αυτό θέλω να καταλάβω. Εγώ θα απαντήσω σε αυτό. Επειδή βλέπω και την δημόσια συζήτηση πώς εξελίσσεται σε όλο αυτό. Η δουλειά η δική μας είναι να φτιάξουμε το πλαίσιο. Η δουλειά η δική μας είναι να ανοίξουμε ευκαιρίες και να μπορέσουμε να πολλαπλασιάσουμε τις ευκαιρίες. Κάνουμε, επιτρέπετε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, και έναν σοβαρό φορέα όπως τον έχετε, αυτό που λέτε τον ανεξάρτητη ανώτατη εκπαίδευση στην ΕΘΕ. Η οποία όταν θα χρειαστεί θα κάνει αυτό που έκανε η Επιτροπή Ανταγωνισμού που έβαλε τα 42 εκατομμύρια πρόστιμο στις τράπεζες. Θέλω να πω δηλαδή, εμείς αυτό που θέλουμε ως κοινωνία είναι οι θεσμοί μας, τα θεσμικά όργανα, είτε τα απολύτως κρατικά, είτε τα παράπλευρα του κράτους, να λειτουργούν και να κάνουν τη δουλειά τους, κύριε Υπουργέ. Εγώ θα προσθέσω ότι έχουμε μια σπουδαία ακαδημαϊκή διασπορά στο εξωτερικό Ελλήνων. Πολλοί Έλληνες είναι πρόεδροι σε αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, οι πρόεδροι τμήματων. Και αυτή η ακαδημαϊκή διασπορά θέλει να αυξήσει την όσμωσή της με τη χώρα και κάποιοι θέλουν να επιστρέψουν και πίσω. Βλέπω λοιπόν ότι σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο θα αναπτυχθούν ευκαιρίες. Θα σας έλεγα ανάποδα, αλίμονο εάν εξ αρχής είχαμε ενσωματώσει και όλο το project management και όλη την εξίσωση, το να πούμε είναι και αυτά τα 10 πανεπιστήμια, θα διδάσκουν και αυτά. Με ρώτησε κάποιος ποιους τομείς, ποια επαγγέλματα, ποιες ειδικότητες θέλετε να διδάσκουν. Μα είναι η δουλειά του πολιτικού αυτή. Αλίμονο αν εμείς έρθουμε να πούμε τι πρέπει να διδάσκεται. Αυτό που πρέπει να σας ρωτήσω είναι το εξής. Τον ακαδημαϊκό είναι δουλειά αυτή. Ναι, σύμφωνοι. Καθηγητής του κρατικού πανεπιστημίου που είναι καλός.
καθηγήτρια, μια κυρία, ένας κύριος. Θα μπορούν να δουλεύουν σε ένα ιδιωτικό ίδρυμα. Παράλληλα, όχι. Δεν γίνεται. Το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο πρέπει να υποστηριχθεί. Άρα θα πρέπει. Θα βάλουμε μέρημνες πολύ συγκεκριμένες στον νόμο. Ένα παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ένας καθηγητής Δημοσίου Πανεπιστήμιου μπορεί να διδάξει, να πάρει ένα διάστημα off με την άδεια του Πανεπιστημίου του και να διδάξει σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Τέτοιου τύπου πράγματα εξετάζουμε. Θα ανακοινώσουμε όμως τις τελικές αποφάσεις όταν βγει ο νόμος. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι η ναυαρχίδα της στρατηγικής. Δεν το λέω τυπικά. Γιατί είναι το αυτονόητο αν βάλει κανείς κάτω όλη την εξίσωση. Αλλά από εκεί και πέρα, άλλη στάξιο θέμα αυτό και άλλη στάξιο θέμα να λύσουμε ένα διαχρονικό ζήτημα, μια διαχρονική ανορθογραφία. Και καταλαβαίνω γιατί αυτό μονοπολεί στη συζήτηση, επειδή έχει ένα χαρακτήρα συζήτηση για δεκαετίες. Κύριε Πορτοσάλτη, θυμάμαι να είμαι φοιτητής στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου σπουδάσα πληροφορική, και να συζητάμε το 2001 ή το 2002 στα έδρανα των κεντρικών αμφιθεάτρων για το άρθρο 16. Και θυμάμαι να το συζητάω τότε φοιτητής με τους γονείς μου και να μου λένε ότι το συζητάνε και αυτοί. Κάπου το ρεπερτόριο πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή πρέπει μέσα στις δεκαετίες να έχουμε και άλλα θέματα. Εγώ βλέπω όμως μεγάλους μας συνταγματολόγους, μεγάλους καθηγητές, οι οποίοι είχαν μια άποψη πριν από 20 χρόνια. Τώρα βλέπω ότι έχουν τα βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή θέλω να σταθώ στην αρθογραφία του κυρίου Σκούρη, του κυρίου Βενιζέλου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πια το Σύνταγμα εντελώς σε μια άλλη, ενώ το θέμα του άρθρου 16, σε μια άλλη λογική από αυτήν που μάθαμε πριν από 20 χρόνια, πριν από 30 χρόνια. Υπάρχει γνωμοδότηση του κ. Βενιζέλου με τον κ. Σκουρή, υπάρχει γνωμοδότηση του κ. Μανιτάκη, του κ. Νίκου Αλιβιζάτου και άλλες. Ναι. Εγώ εδώ θα πω ότι είναι. Υπάρχει, υπάρχει όμως και μια μειοψηφική πλευρά που τα βλέπει τα πράγματα. Εγώ θα πω ότι είναι σπουδαίες αυτές οι γνωμοδοτήσεις. Και πάνω σε αυτές ουσιαστικά πατάμε για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε αυτή τη στρατηγική. Υπάρχει η εξής λογική εδώ. Υπάρχει αυτό που λέμε τελολογική ανάγνωση. Του συντάγματος. Ανέφερα πριν την συζήτηση με τα δίδακτρα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά. Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο παρέχει, είναι δημόσιο πανεπιστήμιο, έχει δίδακτρα και στα προπτυχιακά. Αυτό κρίθηκε στο διοικητικό εφετείο. Το Σύνταγμα είναι ζωντανό. Αν δείτε το προηγούμενο άρθρο 16. Και από ό,τι γνωρίζω, αν χάσεις ένα μάθημα και όταν πας να το ξαναδώσεις, ξαναπληρώνεις. Άρα υπάρχει ένα κίνητο που το πρέπει να διαβάζεις για να μην χάνεις, για να μην μοιράζεις το αναφέρω το κομμάτι. Σε εκατοντάδες ευρώ για να δώσεις το μάθημά σου. Πρώτος, εγώ δεν το αναφέρω. Εγώ το αναφέρω στη διάσταση του πώς διαβάζουμε τα πράγματα. Αν δείτε το άρθρο 15 του Συντάγματος, το οποίο αφορά τα μίντια, υπάρχει ανάμεσα σε άλλα και η λέξη φωνογραφία μέσα σε αυτό. Δεν υπάρχει όμως κάπου. Δηλαδή, στο μεσοδιάστημα από το 1975 μέχρι σήμερα, αναθεωρήθηκε το άρθρο. Είχαμε το διαδίκτυο. Δηλαδή, κινούνται τα πράγματα μέσα στο χρόνο και ακριβώς αυτό κάνουν τα συνταγματικά δικαστήρια. Ερμηνεύουν τα πράγματα μέσα στο χρόνο. Αυτό, αν θέλετε. Για να μην φοβόμαστε αυτό το μη κερδοσκοπικό, γιατί ξέρετε, κάπως ακούγεται αυτό το μη κερδοσκοπικό. Θα ανοίξουν πανεπιστήμια μη κερδοσκοπικά. Ναι, εντάξει. Να πω σε αυτό πάντως που λέτε ότι. Αλλά δίδακτα θα έχουν όμως. Υπάρχει αυτή η ερμηνεία και αυτή η ερμηνεία τώρα γίνεται και υπό το φως του νοσιακού δικαίου, υπό το φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί υπάρχει και μια απόφαση του 2020, Ευρωπαϊκή Ένωση κατά Ουγγαρίας, στην οποία λέει ξεκάθαρα η απόφαση ότι επιτρέπεται η λειτουργία παραρτημάτων εντός της Ένωσης σε κάθε άλλη χώρα γιατί είναι συνθήκη ακαδημαϊκής ελευθερίας. Αν τα συνδυάσει κανείς αυτά και δημιουργούμε, αν θέλετε, μια συνθήκη συγκερασμού ανάμεσα σε αυτά, νομίζω ότι η σύγχρονη ερμηνεία του Συντάγματος υπό το φως του νοσιακού δικαίου βγάζει αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση και η συζήτηση αυτή προφανώς το επόμενο διάστημα νομίζω ότι θα δούμε ότι ισχύει. Η ουσία, κύριε Πορτοσάλτε, μια φράση αυτού. Επειδή είμαι και θρησκευμάτων, υπάρχει μια φράση που είναι έξω από τη βιβλιοθήκη της Χάιντελβέργης, αν πάει κανείς και την επισκεφτεί. Είναι στον τοίχο μπαίνοντας και είναι στα ελληνικά. Το γράμμα αποκτήνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Είναι από τη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή. Το να παίρνουμε τα πράγματα κατά γράμμα, το λέει και είναι στη βίβλο. Μερικές φορές αποκτήνει, σκοτώνει. Αυτό που ζωοποιεί είναι το να μπορούμε να τραβάμε μπροστά, να μπορούμε να ανοιγόμαστε και να μπορούμε να βρίσκουμε τη διαδρομή μας αχώρα εκεί που μας πρέπει. Γιατί ανέφερα πριν την Τσεχία, πρέπει αυτό να το μεταβολήσουμε, να το αντιληφθούμε. Αυτό ανέφερα με την έννοια αυταρέσκεια. Κάποτε είχαμε το διπλάσιο κατά κεφαλή ΝΕΠ και σήμερα έχουμε λιγότερο. Παρά την τεράστια προσπάθεια των τελευταίων 4 ετών. Τελευταία ερώτηση. Σπούδασε ο άνθρωπος, ο Δημήτρης, με το επώνυμό του,
Φυσικοθεραπεία σε τετραετές πρόγραμμα, απέκτησε πτυχίο, είναι απόφυτος κολεγίου στην Ελλάδα, σπούδασε φυσικοθεραπεία σε τετραετές πρόγραμμα, απέκτησε το πτυχίο του, το οποίο προέρχεται από συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήμουν από τους ελάχιστους φοιτητές, μου γράφει, που κατάφεραν να αποφοιτήσουν full time, σαν full time σπουδαστές, 4 το καταφέραμε. Πριν από 2 μήνες μετακόμισα στη Γερμανία, όπου εργάζομαι κανονικά ως φυσικοθεραπευτής σε κλινική πάνω νοσοκομείο. Το πτυχίο μου είναι απόλυτα ισότιμο με το αντίστοιχο γερμανικό και το μόνο που απομένει είναι απλώς να πάρω το Β2 των γερμανικών, της γερμανικής γλώσσας εννοεί, ώστε να έχω τα ίδια δικαιώματα με έναν γερμανό φυσικοθεραπευτή. Στην Ελλάδα όμως δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Διότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δεν τον εγγράφει. Αυτά θα λυθούν, γιατί η νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφής, ναι, σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα. Και αυτό είναι προφανές και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα λυθεί. Μα εδώ είναι, αν θέλετε, και η μεταβλητή της υποκρισίας σε όλο αυτό. Το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων έχει λυθεί νομολογιακά. Η διαφορά που πάμε εδώ πέρα να προσθέσουμε στην εξίσωση είναι το ακαδημαϊκό δικαίωμα, το στάτους του πανεπιστημίου. Και άρα μια ευρύτερη μεταρρυθμιστική λογική, γενικότερη, για το άνοιγμα της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κόσμο περισσότερο. Ναι. Και επειδή το κράτος είναι πάντα πανάκια και το να βρω δουλειά στο δημόσιο, ο πτυχίουχος ιδιωτικού πανεπιστημίου δεν μπορεί, φαντάζομαι, να έχει πρόσβαση στο κράτος. Δεν είναι μέσω ΑΣΕΠ. Φυσικά, αλλά αυτό ισχύει, ξέρετε, ήδη και σε ό,τι αφορά ένα κολέγιο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό λέω, έχουν λυθεί τα επαγγελματικά δικαιώματα. Δεν έχει λυθεί, αν θέλετε, με έναν τρόπο χειρουργικό, αλλά έχει λυθεί σε μεγάλο βαθμό. Η ζωή, δηλαδή, εκ των πραγμάτων, πώς θα το πω. Έχει λυθεί, ναι, από την ενσωμάτωση του ενωσιακού δικαίου ήδη το θέμα των επαγγελματικών, μάλιστα, δικαιωμάτων. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ποια είναι η πραγματική συνθήκη, όπως έχει προκύψει και από τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων ήδη, πριν ξεκινήσουμε εμείς αυτή τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια τώρα. Αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα είναι κάτι άλλο. Πάμε να λύσουμε έναν γόρδιο δεσμό δεκαετιών. Ωραία. Και θα τον λύσουμε. Και η ζωή λέει το εξής, ότι ένας άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, είναι καλός στη δουλειά του επειδή είναι καλός. Όχι επειδή έχει μόνο κάποια χαρτιά που κουβαλάει μαζί του ως κριτήριο επιλογής. Επιλέγεται με αυτά τα κριτήρια, αλλά πρέπει να δείξει ότι είναι καλός ή καλή σε αυτό που κάνει. Εγώ σαν τελευταίο μήνυμα, μία φράση θέλω να πω. Πρέπει να το λύσουμε όλοι μαζί. Η συζήτηση δεν πρέπει να είναι ιδεολειπτική, σαν να είμαστε στο αμφιθέατρο όταν ήμουν φοιτητής. Η συζήτηση πρέπει να γίνει άλλη. Ελάτε να φτιάξουμε μαζί τα κριτήρια. Ελάτε να το κάνουμε σωστά. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό θα ανήκει στη χώρα, αφορά το εθνικό συμφέρον. Το σύνολο λοιπόν των κομμάτων, το καθένα με τη δικιά του διακριτή οπτική, πρέπει να έρθει και να προσθέσει σε αυτό το οικοδόμημα. Γιατί είναι ένα οικοδόμημα που θα μείνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και καλή δύναμη, κύριε Πιερακάκη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλά Χριστούγεννα σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά.